Δεν το πιστεύω. Οπότε, μπήκαν τα παιδιά. Όποιος θέλει μπαίνει δηλαδή, ξέφραγμα μπαίνει και εμείς προτελευταίοι. Γιατί το έκανες? Σε πήρες το τελευταίο? Ξέρεις πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε σαν τελευταίοι? Απαρατήρητοι εντελώς. Ξέρεις πόσα πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε, πόσα σύνυχε αυτό? Σκατά όλα τα πράγματα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βάλε τα παπούτσια σου και φύγαμε, είναι 9:20. Το αγόρι πηγαίνει στο παράθυρο. Τι κοιτάζεις εκεί έξω? Έχουν κλείσει τους δρόμους. Και εμείς θέλουμε χρόνο μέχρι να αποκτήσουμε στόχο. Ξεκόλα πρέπει να φύγουμε. Πάντα σου άρεσε να τους κοιτάζεις. Κλείσανε το χώρο μας. Θα κλείσουμε το δικό τους. Τώρα είναι η δικιά μας στιγμή. Αυτοί δεν έχουν χώρο. Είναι παντού. Σταμάτα να κοιτάζεις. Όσο για αυτή τη στιγμή την περιμένουν κι άλλοι. Δεν είναι μόνο η στιγμή μας, είναι η στιγμή όλων μας. Δεν είμαστε και πάρα πολύ. Έβαλες άλλους δύο. Είσαι απίστευτα άδικη με τον εαυτό σου. Είμαι εγώ και είμαι σπουδαία. Σταμάτα να κοιτάζεις εκεί έξω. Είναι τόσο προβλέψιμη. Τόσο προβλέψιμα όλα. Προβλέψιμη είναι για σένα. Νομίζεις πως είναι προβλέψιμη, ε. Ξεχνάς, εύκολα. Πάντα πρέπει να έχουμε τον μας με αυτούς. Δώσε μου τα κείμενα. Η κόρη βγάζει από μία μισάνυχτη βαλίτσα τα κείμενα και του τα δίνει. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Τι εννοείς έχεις κάνει κάποιες αλλαγές? Το έγραψα στο χέρι, το τελευταίο κείμενο. Τι με κοιτάζεις? Σε χαρτί, χαρτιά, χέρι. Βαρέθηκα πια να γράφω στα λάπτοπ. Μπορώ να γράφω στη σκόνη και δεν μπορώ να γράψω στο χαρτί. Τη σκόνη δεν μπορούμε να τη μοιράσουμε. Το αγόρι της επιστρέφει τα κείμενα χωρίς να την κοιτάξει. Κείμενο χωρίς επιμέλεια. Έχεις τρελαθεί. Δεν θα βγει κείμενο χωρίς επιμέλεια. Υπέθεσα πως δεν θα υπάρξει κείμενο αυτή τη φορά. Όχι ότι μου άρεσε, αλλά το δέχτηκα. Δεν πήρα κανένα mail από σένα και σου έστειλα 3 για το θέμα. Δεν σήκωσε κανένα τηλέφωνο, αλλά δεν ήθελα να κάνω κάτι. Γιατί σέβομαι την όποια διάθεσή σου. Όταν δεν βάζει κείμενο στο στόχο. Δεν μπήκα στα mail. Θα έπρεπε να μπει. Όταν αλλάζει κάτι, θα πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Οι συμφωνίες αλλάζουν κάθε φορά. Εσύ το είπες. Εσύ έβαλες από τους δύο μέσα. Και εσύ το ίδιο θα έκανες αν έβλεπες τα μάτια τους. Αν έβλεπες πόσο πολύ το ήθελα, πόση ανάγκη το είχα, το ίδιο θα έκανες. Όλοι μαζί πάντα. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Το αγόρι βρίσκεται πίσω της. Και με το χέρι του σχηματίζει ένα όπλο και ακουμπά τα δάχτυλά του στο κεφάλι της. Το έχεις κάνει ήδη. Με εμάς. Όταν μας έβαλες μέσα, αυτό έκανες. Θυμάμαι πολύ καλά τι έκανα. Δεν χρειάζεται να. Η κόρη γυρίζει προς το αγόρι. Βλέπει την κίνηση των χεριών του. Ταράζει. Όχι. Το ξεχνάς αυτό. Με εμάς ήταν αλλιώς.